δε θα έρθουν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 22 Νοεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10 και είμαστε εδώ επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρί. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και με πολλές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα, Μάκη, δύσκολες θα έλεγα. Μπαράζει. Όχι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για τη χώρα. Ασφαλώς, εμείς ουσιαστικά μετά την δρούμε. Είναι αυτή η σύσκεψη που γίνεται 7 την Παρασκευή στο Βερολίνο, αποφασίζουν για μας χωρίς την Ελλάδα παρούσα. Ναι, στην οποία θα, δηλαδή, εκτός από τη Γερμανία. Τόσο που μας υπολογίζουν να ακουστεί η Ελλάδα, να πει τις θέσεις, τις απόψεις. Είναι Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία. Ακριβώς. Και είναι το ΔΝΤΟΥ, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, η Κομισιόν. Θα αποφασίσουν λοιπόν για μας και δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίσει το Μαξίμου ή ο κ. Τσίπρας. Γιατί να μην είναι εκεί και η Ελλάδα να πει τις απόψεις, να πει τα προβλήματά της και να αποφασίσουν μετά. Και μπορεί να πούνε περάστε έξω, μας τα είπατε, θα αποφασίσουμε εμείς. Ναι. Και αυτό ενώ οι θεσμοί σήμερα αποχώρησαν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Κατά τα άλλα, θεσμική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος έχει το κλειδί, παίρνει το μαστίγιο και κανονίζει μονίμως. Σταύρος Λιγερός. Ας παρουσιάσουμε τους καλεσμένους και επανερχόμαστε. Σταύρος Λιγερός, γνωστός δημοσιογράφος. Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας και εσάς. Θα συζητήσουμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό αμέσως μετά, αφού δούμε και λίγο την επικαιρότητα. Την Κυπριακό, βέβαια, είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής και απόψε, όπως ήταν και χθες. Και νομίζω ότι μετά την παρέμβαση πάλι του κ. Ερντογάν που απειλεί νέος εκβιασμός ότι πλέον βάζει θέμα αναθεωρήσεως τη συνθήκη της Λοζάνης, ξεκάθαρα ότι είναι δικά μας τα νησιά, μας τη φέρανε τότε, δεν ισχύει τίποτα. Επομένως είναι άλλο ένα βήμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει σε εκκρεμότητα αυτή η κουβέντα για συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα με τον κ. Ερντογάν. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στον αέρα. Ρωτήθηκε ο κ. Τζανακόπουλος. Ναι, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συνάντηση, απάντησε ο κ. Τζανακόπουλος σήμερα το απόγευμα στο briefing που έκανε των πολιτικών δημοσιογράφων, των διαπιστευμένων, δεν υπάρχει ορισμένη ημερομηνία. Και μετά την χθεσινή εξέλιξη, δηλαδή τη διακοπή των συνομιλιών στο Κυπριακό, θα δούμε ποια θα είναι ακριβώς τα επόμενα βήματα. Από αυτή τη στιγμή, δηλαδή, θεωρούμε ότι υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, με προσωπικά βήματα θα προχωρήσουμε κτλ. Η συνθήκη είπε, νομίζω. Η μότα μου απόδοση είναι αυτή. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα. Είναι διαφορετικές, είπε σήμερα από χθες. Εγώ νομίζω ότι είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν τελικά θα κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Στην Κύπρο διαφωνούν για αυτή τη συνάντηση. Μιλάνε μάλιστα ο ευθέως ότι μια τέτοια συνάντηση είναι φυλή ζωής της διαδικασίας που θέλει ο Ερντογάν. Ναι, διερωτάτε καλή, γιατί επισπεύδουμε. Είμαστε πρόσφατα. Και ποιος ο λόγος της. Κύριε Γιαλουρίδη, να θυμηθούμε ότι στην τοποθέτησή του, στη συνέντευξη που ρώτησε ο Μιχάλης Ιγνατίου μπροστά στον κύριο Ομπάμα, είπε ότι δεν είναι διμέρες το θέμα. Να. Είπε είναι διεθνές, όμως γιατί το μετατρέπει σε διμέρες. Ειδικά αναλυθεύει η πληροφορία. Είναι ότι απορίες άξιων. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ήταν και λίγο άγριος εχθές ο κ. Ερντογάν. Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Ότι την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία την πρώτη την είχε ο Ερντογάν, όπου ήταν λίγο άγριος, αλλά το θέμα για συνάντηση το έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Και από εκεί και μετά βγήκε ο τουρκικός τύπος που έλεγε ότι για 4 Δεκεμβρίου συνάντηση μάλιστα στην Άγκυρα. Και το ερώτημα βεβαίως που προκύπτει και που θα έθετα και εγώ, δεν ξέρω αν μπούμε στην συζήτηση, Μάκη. Να πούμε ακόμα 2-3 θέματα. Επίσης, όπως είπαμε και χθες, τη μόρφω δεν τη δίνουν. Και επίσης δεν συζητάει καθόλου για το τέλος των εγκυήσεων. Των εγκυήσεων, ναι. Η ελληνική πλευρά. Το πρόβλημα είναι οι εγκυήσεις περισσότερο. Η Τουρκία θέλει να έχει παρουσία στην Κύπρο. Και στρατός.
Ναι, θέλει να έχει βάση. Και μιλάνε. Αυτό είναι πακέτο. Πακέτο, ναι. Επεμβατικά δικαιώματα στρατός είναι στο πακέτο των εγγύσεων. Επίσης υπάρχει θέμα και για πάγματα ενδεξιακών διαπραγματεύσεων για την Τουρκία. Και επίσης ίσως και η συντήρηση αναστολή των προενταξιακών χρηματοδοτήσεων. Αυτό είναι στον αέρα. Οι θεσμοί, όπως είπες, μας αφήσαν υγεία και εκβιάζουν και ζητάνε, φορτώνουν το γάιδαρο ακόμα περισσότερο. Μια έρευνα που έγινε, λέει, το 75% των Ελλήνων δεν έχει να πληρώσει τα χρέη του. Και το 53% δεν έχει χρήματα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, στην χθεσινή συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Υπουργό Παιδείας, τον Έντιο, συμφωνήσανε ότι τα θρησκευτικά, η συζήτηση αρχίσει από μηδενική βάση, τονίζοντας ο κ. Ιερώνυμος ότι με βάση τη συμφωνία που έγινε στο Μαξίμου. Δηλαδή, τέλος όλη η ιστορία με τον κ. Φίλη. Βέβαια, αύριο είναι συνεδρία και η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ, τα εκλέξει κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, νομίζω, και μεταξύ των οποίων ακούγεται το όνομα του κ. Χρυδάκη. Είχαμε επίσης τον αποχαιρετισμό του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Στεφανόπουλου. Ναι. Του ΑΕΜ στο Κωστή Στεφανόπουλο. Όλη η ηγεσία της χώρας, όλες οι δυνάμεις, όλες οι πολιτικές δυνάμεις εκεί. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα το πάμε και δε στο βράδυ. Δεν είχαμε ακούσει καμία καλή φωνή για τον Στεφανόπουλο όταν ζούσε. Όταν ζούσε, ναι. Ή τουλάχιστον μέχρι που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι. Όσο ήταν ενεργός πολιτικός δηλαδή. Πού πάμε. Αυτό που θα ρωτούσα ήταν ότι. Γιατί είναι και του Ράμα. Είπαμε ότι και παράλληλα. Έχουμε και την υπόθεση με τον Ράμα. Γενικώς έχει ανοίξει όλη η βεντάλια των εθνικών θεμάτων. Και νομίζω σε μια συγκυρία που η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι στην καλύτερη της. Όπως και η χώρα δεν είναι στην πιο ισχυρή θέση. Αλλά εγώ αυτό που θα ρωτούσα θα ήταν ότι με αυτό το πλαίσιο, γιατί να ζητήσει συνάντηση ο κ. Τσίπρας από τον κ. Ερντογάν. Για να του πει τι, έχει να προσφέρει κάτι, ας πούμε, έχει να προτείνει κάτι. Θα δώσω μία εξήγηση, έτσι όπως το αιτιολογούν από την κυβέρνηση. Εγώ βάζω κάποια ερωτηματικά, αλλά για να καταλάβουμε τη λογική. Μέχρι χθες το βράδυ, που σημειώθηκε το ναυάγιο, δεν θα το πω εγώ, γιατί πιστεύω ότι θα επανέλθει το θέμα, δεν θα τα αφήσουν έτσι. Έχει προχωρήσει πολύ διαπραγμάτευση και υπάρχει μεγάλη σύγκληση. Άρα αυτοί που ενδιαφέρονται να κλείσουν το Κυπριακό θα βρουν τρόπο να ξαναβάλουν σε τροχιά τις διαπραγματεύσεις. Άρα δεν έχουμε ναυάγιο, έχουμε μια εμπλοκή. Πολύ σωστά χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη. Μέχρι χτες θεωρήθηκε ότι τα πράγματα θα πάνε, σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πτυχές, θα πάνε γρήγορα. Και θα έμενε το ζήτημα των εγγύσεων, που είναι το ζήτημα της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων, καθώς επίσης και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε, η Αθήνα, γιατί η Αθήνα μιλάει μόνο επ' αυτού. Κατά τα άλλα, λέει, αρμόδια είναι η Λευκωσία, δεν είναι ένα νεοσύστατο κράτος όπως ήταν το 1960. Τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Κατά συνέπεια δεν έχει ανάγκη από προστάτες, μπαμπάδες και εγγύητες. Αυτό λοιπόν που λέει η Αθήνα είναι ότι σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα συνθήκη εγγύησεων. Και από τη στιγμή που δεν συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο θα έλεγα, να μπορεί να υπάρξουν εγγύησεις μόνο με την Τουρκία. Η Βρετανία έτσι αλλιώς έχει τις βάσεις της, και δεν έχει κανένα ειδικό ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Επειδή η άλλη πλευρά, και θα έλεγα όχι μόνο η άλλη πλευρά, αλλά και η Λευκωσία, δεν ήθελαν να σκαλώσει εκεί το πράγμα, γι' αυτό υπήρξαν πιέσεις προς την κατεύθυνση μιας διάσκεψης. Οι Τούρκοι είπανε πενταμερείς, δηλαδή οι τρεις εγγύτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία, και οι δύο κοινότητες που δεν είναι ακριβώς κοινότητες πια, είναι δύο κράτη, το ένα αναγνωρισμένο, το άλλο όχι. Αυτή ουσιαστικά ήταν η λογική. Και στη συνέχεια η απάντηση Αθήνας είναι ότι αν πάμε, θα πάμε σε μια πολυμερή, στην οποία θα είναι όλοι οι μεγάλοι παίκτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είναι μέλος, της οποίας είναι μέλος η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία και άλλοι. Ποιο είναι το ζήτημα? Η Ελλάδα δεν ήθελε να πάει σε μια διάσκεψη
όχι μόνο πενταμερή αλλά και πολυμερή, χωρίς να είναι ξεκαθαρισμένο ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα, περιθώριο να μπει από το παράθυρο ή να ασκηθούν πιέσεις για να παραμείνουν τουρκικά στρατεύματα στο νησί και εγγυητικά δικαιώματα και παρεμβατικά δικαιώματα. Ήθελε λοιπόν να κάνει μία συνάντηση με τον Ερντογάν για να τεθούν αυτά τα θέματα στο τραπέζι και να ξεκαθαριστεί εάν η Τουρκία επιμένει, όπως επισήμως, όπως δημοσίως δηλώνει. Γιατί αν η Άγκυρα επιμένει ότι, ξέρεις, εμείς χωρίς συνθήκη εγγυήσεων με αυτά, δηλαδή να προβλέπεται και παραμονή τουρκικού στρατευμάτων και ύπαρξη επαναβεβαίωση επεμβατικών δικαιωμάτων, εμείς δεν πρόκειται, όταν λέει εμείς, εννοεί ο Ακιντζή, η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία ουσιαστικά δεν αποφασίζει μόνη της, αποφασίζει Άγκυρα για αυτήν, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση, ό,τι και αν έχει συμφωνηθεί στα εσωτερικά. Η Αθήνα ήθελε λοιπόν να ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί, γιατί αν επέμενε ο Ερντογάν, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα πήγαινε ούτε σε πολυμερή διάσκεψη. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Δεν είναι μια επιχειρηματολογία που την πετά στο καλάθι των αχρήστων, σπέβδω να πω. Έχει ένα νόημα. Γιατί αν πάει σε πολυμερή χωρίς να είναι διευκρινισμένα αυτά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκηθούν πιέσεις από, αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον από τη συντριπτική πλειονότητα των παρισταμένων. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το κλείσουν και δεν θέλουν να αποτελέσει εμπόδιο. Να παραμείνουν δηλαδή, εννοείς, θα δεχτούν πιο ψυχή. Θα λέγανε να υπάρξει κάποια μορφής συνθήκη εγγύησεων. Κάποια. Δεν την ορίζουν, να τη βρούμε. Αλλά όταν αρχίσει το κάποια, καταλαβαίνεις ότι ανοίγει η πόρτα και μπορούν να μπουν διάφορα. Δεν έχουμε το προηγούμενο ότι χρειαστήκαν αυτές οι εγγύησεις μέχρι τώρα. Βεβαίως. Πάνω σε αυτές πάτησε η Τουρκία για να κάνει την εισβολή. Χρειάστηκε η Τουρκία. Επομένως, δεν έχουμε την απόδειξη για τη στέγη. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και η ελληνική πλευρά λέει ότι, ξέρετε, εμένα ο δικός μου λόγος αφορά μόνο αυτό το κομμάτι και εάν η Τουρκία επιμένει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει κανενός είδος διάσκεψη. Άρα, λέω εγώ, πιθανότατα να μην υπάρξει λύση του Κυπριακού. Γιατί η Τουρκία, επαναλαμβάνω, εξαρτά, ακόμα και αν τους δώσεις ανταλλάγματα στο συνταγματικό, στο εδαφικό και άλλα, εξαρτά το να ανάψει το πρόσινο φως για μία λύση από το αν θα επαναβεβαιωθούν τα δικαιώματά της. Πια να έχει στρατό στην Κύπρο, μπορεί να πει για ένα μεταβατικό διάστημα κάποιο χρόνο, αλλά ξέρουμε πολλά χρόνια, και να έχει επεμβατικά δικαιώματα. Κάποιας μορφής επεμβατικά δικαιώματα. Γι' αυτό ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Στο ενιαίο πια μετά κράτος της Κύπρου θα έχει στρατό. Ενιαίο δεν θα είναι, Σπύρο, όπως ξέρεις. Ενιαίο θα είναι ομοσπονδιακό. Θα υπάρχει ένα τουρκικό κομμάτι και ένα ελληνικό. Ναι, αλλά θα είναι ομοσπονδιακό και ενιαίο. Ενιαία διεθνή προσωπικότητα. Ενιαία ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θα έχει ενιαία διεθνή προσωπικότητα. Να σου πω κάτι, έχουν κάνει τέτοια παιχνίδια με τους όρους, δηλαδή έχουν βαφτίσει το κρέας ψάρι. Ναι. Άκουσε, θα έχει κεντρική κυβέρνηση, ναι, αν εννοείς αυτό. Ωραία, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ένα μείγμα ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας. Σε ένα ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος θα υπάρχουν πια στρατεύματα της τουρκικά, όχι μόνο στο δικό της κομμάτι, αλλά σε ολόκληρο το καινούριο. Θα εδρεύουν στο βόρειο κομμάτι, δηλαδή στο κυπριακό, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε μια κρίση θα είναι πια στρατεύματα σε αυτό. Θα αποκτήσει δικαίωμα λόγου και για το ελληνοκυπριακό κομμάτι η Τουρκία. Έτσι. Και αν αυτό δεν λέγεται ρητά εκ των πραγμάτων, θα συμβεί αυτό. Άρα η ομοιρία του ελληνοκυπριακού, των Ελληνοκυπρίων, θα προσλάβει και θεσμική και, αν θέλετε, πιο ευθεία, πιο άμεση μορφή. Οι συνομιλίες που διεξάγονται από καιρό βασίστηκαν εξ αρχής, αν θυμάστε, σε μία διακήρυξη. Ήταν κάτι το οποίο ζήτησε η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, να υπάρξει μία διακήρυξη δεσμευτική που θα έθετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο, ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γινόντουσαν οι συνομιλίες. Αυτή η διακήρυξη, που υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούσε λειτουργικά
τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων είχε τόσες αοριστείες και τόση γενικολογία, ώστε θα μπορούσε κανείς ευθύς εξ αρχής να σκεφτεί ότι μοιραίως αυτό που θα ακολουθούσε θα είχε πάρα πολλές ασάφειες και θα συναντούσε και πολλά εμπόδια. Παραδείγματος χάρη με την ηθαγένεια, με την ιδιότητα, με την αρμοδιότητα των συνιστών των κρατών ενδεχομένως να παρέχουν και αυτά μιας μορφής ηθαγένειας για τους κατοίκους τους, ένα μπερδεμένο περίπλοκο σχήμα. Τώρα, αυτό το σχήμα, αντί να διευκολύνει, νομίζω περίεπλεξε τα πράγματα και είμαστε μάρτυρες της πολυπλοκότητας του προβλήματος, από την οποία πολυπλοκότητα ένα στοιχείο είναι σαφές και οφθαλμοφανές, η απόφαση και η αιμονή της Τουρκίας να μην υποχωρήσει από τις πάγιες επιδιώξεις της σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και την λεγόμενη ή υποτιθεμένη ρύθμισή του. Δηλαδή θέλει να έχει στρατό στην Κύπρο, θέλει το τουρκικό κατεχόμενο, το τουρκοκυπριακό κατεχόμενο τμήμα να το έχει υπό τον πλήρη έλεγχο της και μία λύση βάσει της οποίας η ομοσπονδιακή κεντρική κυβέρνηση θα είναι τόσο χαλαρής εξουσίας και τόσο περίπλοκης και σύνθετης διαδικασίας στη λειτουργία της, ώστε μέσω και αυτής η Τουρκία να έχει λόγο και για τα διαδραματιζόμενα στο ελληνικό τμήμα. Αυτό όμως, αυτό το σχέδιο λύσης, γιατί να το δεχθούν οι Ελληνοκύπροι και οι Έλληνες? Δεν το δέχτηκαν. Είναι κάτι το οποίο συζητείται. Στην προηγούμενη εκπομπή, εμείς είχαμε πει εδώ πέρα ότι είναι ένα σχέδιο που ακόμη και ο Αναστασιάδης δεν μπορεί να το πάρει. Και νομίζω ότι εκεί προκύπτει. Αλλά είναι κέριο το ερώτημα. Γιατί να το δεχτούμε? Το βασικό, αυτό δηλαδή, να βάλουμε ένα ερωτηματικό για το τι θα κάνει ο Αναστασιάδης. Βασικά όμως, κύριε Αρετήδη, από τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στην Κύπρο, εμείς, αν περάσει αυτό το σχέδιο, αυτή η λύση, τι κερδίζει η ελληνοκυπριακή πλευρά? Από αυτά που έχει σήμερα. Ναι, ναι. Υποτίθεται ότι διασώζει την ενότητα της Κύπρου έστω και κατ' επίφαση, διότι δεν δημιουργούνται δύο τελείως χωριστά κράτη. Υποτίθεται ότι εξασφαλίζει, δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί οικονομικά όλη η Κύπρος. Και υποτίθεται ότι μέσω του σχήματος αυτού θα αμβληθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο κοινοτήτων, πράγμα το οποίο κατά την εκτίμηση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ένα θετικό στοιχείο για την μελλοντική ζωή αυτού του σχήματος. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Όλη αυτή η διαδικασία έχει, πέραν των ειδικοτέρων, πολλών ειδικοτέρων σημείων που μπορεί κανείς να σχολιάσει, έχει και κάτι το οποίο την καθιστά ιδιαίτερα περίεργη. Πρώτον, μία εμφανής και αναντήρητη βιασύνη, μεγάλη βιασύνη του Προέδρου Αναστασιάδη να δοθεί μία λύση στο θέμα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη σπουδή. Δεύτερον, υποτίθεται ότι, και αυτό συνάγεται από σχόλια και πληροφορίες κύκλων προσκυμένων στον Κύπριο Πρόεδρο, ότι αυτό γίνεται διότι η Τουρκία έχει απειλήσει ότι αν δεν βρεθεί το συντομότερο δυνατόν λύση θα κινηθεί κατά άλλον τρόπο προχωρώντας σε προσάρτηση του κατεχόμενου τμήματος. Ειδικότερα κατά τις διαρροές αυτές έχει λεχθεί ότι ό,τι συνέβη στην Κρυμαία μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο. Δεν είναι το ίδιο πάντως. Όχι, λέω το δικαιολογείται του διαβόλου, και πώς δικαιολογείται. Επίσης ένα άλλο. Η απειλή αυτή. Έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν. Είναι αστεία όμως τα θέματα αυτά. Αλλά διαρωτώ με. Επίσης, καλλιεργείται εμέσως ένα δόγμα που δυσκολεύομαι να συλλάβω και δεν ξέρω οι Κύπροι πολίτες πώς το αντιλαμβάνονται και πώς το δέχονται, ότι είναι καλύτερη μία μέτρια ή κακή λύση από την μη ύπαρξη λύσης. Ποιος το έχει πει αυτό, κύριε Πρέσβη? Δεν το λένε στην Κύπρο αυτό, δεν το λένε.
οι πολίτες. Το λένε, υπάρχει ένα ρεύμα σκέψης που το υποστηρίζει. Και το ακέλτο το λέει, δυστυχώς, γιατί αυτό πείθει. Είπα ότι συνάγεται. Συνάγεται, ναι, ναι. Είπα ότι συνάγεται. Εγώ όμως έχω υπόψη μου και κάποια στοιχεία από τα οποία δεν συνάγεται απλώς, αλλά πλησιάζει σχεδόν με την δική μου στη δική μου διατύπωση. Έχει, αυτό έχει το εκφραστεί και διαλογή. Ναι, έχει λεχθεί. Έχει, καλύτερα μία κακή λύση, μία μη ικανοποιητική. Δεν τη λένε κακή, λένε μία μη ικανοποιητική ή χωλένουσα λύση παρά η μη λύση. Διαρωτώ με αν αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο. Και πέραν όλων αυτών για να καταλήξω. Ο πολιτικός κόσμος στην Κύπρο, τι λέει η διαλογή. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τι λέω εγώ. Τώρα, από το κόμμα στην Κύπρο. Τα κόμματα, ρε, διαφέρουν μεταξύ τους. Εκείνο το οποίο διερωτάται κανείς είναι γιατί να επισπεύδει η Κύπρος ή η Αθήνα στη λύση του Κυπριακού, όταν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα με την Τουρκία. Ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει να επιλύσει το Κυπριακό πρόβλημα για τους Κύπριους, του Κοκύπριου και του Ινοκύπριου. Θέλει να επιλυθεί το Κυπριακό πρόβλημα για να μπορεί να ελέγξει το χώρο. Αυτό το έχουν διακηρύξει επαγγελμένος. Και οι Τούρκοι μας συνηθίζουν να μας λένε τι θέλουν να κάνουν. Μας προειδοποιούν και μας το υπογραμμίζουν εγκαίρως. Ήδη από το 1956, ο Νιχάτερη, τότε συνταγματολόγος, έκανε το σχέδιο Ατήρες στην τελευταία ανάλυση, είχε πει ότι η Κύπρος δεν μας ενδιαφέρει τους Τουρκοκύπριους. Μας ενδιαφέρει ο χώρος. Η γεωπολιτική της σπουδαιότητα στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι. Λοιπόν, εμείς τώρα. Και ο Νταβούτογλου είπε ότι έστω και ένας Κύπριος. Ένα άτομο τουρκικής καταγωγής να υπήρχε στην Κύπρο. Επομένως, εμείς, αυτό θα ήταν αρκετό για να γνωρίζουμε. Όλη η ηγεσία έχει καιρούς έχουν πει τέτοιου τύπου. Σταύρο, ακόμα και στη δεκαετία του 50, όταν το θέμα τουρκοποίησης της Κύπρου δεν είναι τίθετο. Λέει, δεν ενδιαφερόμαστε. Ήταν η ένωση το θέμα όλο. Δηλαδή ήταν τόσο καθαρά τα πράγματα για την Κύπρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία διεκδικεί να καταστήσει την Κύπρο ένα είδος προτεκτοράτου. Και το λένε και το αντιλαμβανόμαστε. Εάν σκεφτεί κανείς ότι η Κύπρος είναι ένα καλό κράτος, με καλή διοίκηση, με διεθνή παρουσία, είναι ένα δεύτερο ελληνικό κράτος, με ισχυρή οικονομία, τι πάει να κάνει δηλαδή με τη λύση. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει λύση χωρίς να είναι η Τουρκία εμπλεκόμενη στη λύση και στη ουσία του ζητήματος. Ποιος θα σας πει, γιατί είπε. Καμία. Αυτό που γίνεται, θα έλεγα στο πιο έτσι. Καλοπροαίρετο σενάριο είναι ο διεθνής παράγων, διάφοροι διπλωμάτες, διεθνείς διπλωμάτες, οι οποίοι βγάζουν το παντεσπάρι τους, δημιουργώντας αυτό το πλαίσιο λύσεων προβλημάτων, λύσεων εισαγωγικών, εμφανίζονται εκεί γιατί πρέπει να κινηθεί το Κυπριακό. Το Κυπριακό πρόβλημα κινείται. Η Αμερική θέλει να λυθεί. Δεν είναι όμως δική τους φωτοβολίδα. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την διεπίστωση του Κυπριακού. Δεν είναι πρόβλημα μεγάλο για την Μεσόγειο. Δεν υπάρχει σύγκρουση. Απλώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες ίσως ήταν το θέμα της κάπου να υπάρξει μια επιτυχία του διεθνούς παράγοντα. Κύριε Γιαλουρίδη, αν θέλετε, βάλετε μια τελεία. Έχουμε από Βρυξέλλες τον κύριο Γιάννου Χαραλαμπίδη, τον οποίο είχαμε ζητήσει. Και θα συνεχίσετε αμέσως μετά. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα σας. Γιάννου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας τα νέα, όπως τα γνωρίζεις εσύ. Κοιτάξτε, εδώ συζητούν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, που αναφέρεται στην πραγματικότητα στην εσωτερική κατάσταση. Και σήμερα έχει γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια, όπου διεφάνει η κοινή θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας και των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών, ότι κατατείνει προς την απόφαση εισήγησης, προφανώς προς το Συμβούλιο που έχει και την αρμοδιότητα, για αναστολή των ενταξιακών διαδικασιών της Τουρκίας, δεύτερον για αναστολή της χρηματοδότησης της Τουρκίας, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα προενταξιακά προγράμματα. Βεβαίως το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ανοιχτό το θέμα το προσφυγικό και προφανώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζυγίζοντας τα πράγματα εκτιμώ ότι δεν θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αναστολή. Το δεύτερο που απασχολεί τους τεχνοκράτες κυρίως εδώ στις Βρυξέλλες είναι το ψεσινό ναυάγιο των συνομιλιών. Διότι όπως μου ελέγχθη και ψες, συζητώντας μαζί τους, ο κύριος Σέιντα, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ,
τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην καταλήξουν οι δύο πλευρές ψες σε ημερομηνία για πολυμερή. Βεβαίως έπαθαν αρχικά σοκ. Σήμερα μάλιστα είχαν προγραμματίσει μια συνάντηση στις 9 το πρωί για να δουν πώς θα κινηθούν, αλλά την ανέβαλαν προκειμένου να έχουν όλα τα κομμάτια του παζόν για να δουν πώς θα κινηθούν παρακάτω. Βεβαίως βγάζουν την ουρά τους έξω επιτέλους, διότι όπως ισχυρίζονται η διαδικασία ανήκει στον ΟΓΕ και ο ΟΓΕ θα πρέπει να επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως η ουσία είναι η εξής στην παρούσα φάση. Ότι πρώτον η τουρκική πλευρά έχει αποδείξει ότι δεν θέλει στην πραγματικότητα την επίλυση του Κυπριακού, αλλά ότι θέλει να δημιουργήσει στην Κύπρο ένα προτεκτοράτο που θα νομιμοποιεί εκτός των άλλων το υφιστάμενο status quo. Και πού στηρίζεται αυτό? Στηρίζεται στο εξής, ότι η μεν ελληνοκυπριακή πλευρά ισχυρίζεται ότι θα πάρει κάποια εδάφη, η δε τουρκική πλευρά ότι παίρνει κυριαρχία και παίρνει νομιμοποίηση του σημερινού ψευδοκράτους στη λογική του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτό που ανησυχεί και τις τελεσπλέον είναι το εξής, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η διαπραγματευτική του ομάδα με τη στήριξη των ηγεσιών του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΑ έχουν αποδεχτεί ήδη στο πλαίσιο αυτής της λύσης ότι το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα σύναψης εμπορικών και τουριστικών συμφωνιών με άλλα κράτη. Αυτό προκάλεσε πάλι το πρώτο σοκ, δηλαδή το δεύτερο ταψέ στις Βρυξέλλες, όταν κάποιοι σύγκριναν την υπόθεση της Κύπρου με την υπόθεση των Βαλώνων, της Βαλωνίας. Δηλαδή όταν πριν από 20 μέρες περίπου, το Βαλώνικο Κοινοβούλιο παγίδευσε, δηλαδή μπλόκαρε ολόκληρη τη διαδικασία της συμφωνίας μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς εκλήφθη εδώ στις Βρυξέλλες? Εκλήφθηκε ότι εάν κάτι ανάλογο συμβεί στην Κύπρο, δηλαδή το δικαίωμα που έχει δοθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά προς την τουρκοκυπριακή για να υπογράφει συμβάσεις εμπορικών συμφωνιών, σημαίνει ότι η Τουρκία ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να χρησιμοποιεί το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος για να προκαλεί προβλήματα στην Ευρώπη. Άρα πάμε στην προτεκταροποίηση. Το δεύτερο που έχει πει και ο κύριος Ακκίνδη είναι ότι οι Ελληνοκύπριοι που θα θελήσουν να επιστρέψουν στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος θα πρέπει τα παιδιά τους να μαθαίνουν τουρκικά. Δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα ούτε ελληνικά σχολεία. Το τέταρτο ιδιαίτερο σημαντικό είναι ότι έχει αποφασιστεί και έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών ότι από τους Ελληνοκύπριους οι οποίοι θα επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, προσέξτε, μόνο το 20% θα δικαιούται να έχει δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές. Όσο δε στις εθνικές εκλογές δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου, διότι αν έχουν δικαίωμα ψήφου οι Ελληνοκύπροι, καλά ο διζωνικός χαρακτήρας και η πλειοψηφία επί του πληθυσμού που θέλουν να έχουν για να μπορεί να λειτουργεί το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος. Αυτό τι σημαίνει? Για τους Ελληνοκύπριους σημαίνει το εξής πολύ απλό, ότι θα έχουν τη λεγόμενη ίδια τους πατρίδα, δηλαδή το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, λιγότερα πολιτικά δικαιώματα από όσα έχουν αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Οι Κύπροι στη Βρετανία, λόγω της κοινοπολιτείας, δικαιούνται να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές. Ενώ στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος δεν θα δικαιούνται. Το άλλο σημείο το οποίο αποκάλυψε ο κύριος Ακκίντζη και δεν διαψεύθηκε είναι το εξής, ότι παραμένουν όλοι οι έπικοι, είτε με την μορφή της πολιτογράφησης, είτε ως νόμιμοι πλέον εργάτες. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι εφόσον θα προκύψει ανάπτυξη, οι νέοι εργάτες που θα έρθουν στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος θα είναι από την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον θα έχουμε ένα νόμιμο νέο επικισμό. Μάλιστα. Υπό το βάρος όλων αυτών και πολλών άλλων, υπάρχει ένα μούδιασμα στη Λευκωσία κατά πόσον η κατάσταση πάει προς την ορθή ή προς τη λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό που έχει προσθεθεί σε όλο αυτό το παζόλ είναι το εξής, ότι η Τουρκία δεν υπαναχωρεί στα θέματα των εγγυήσεων. Και η έσχατη θέση της, η οποία έχει διαβιβαστεί στους Αμερικανούς, είναι η εξής, ότι θέλει βάση στο μοντέλο της Βρετανίας. Δηλαδή, ο τουρκικός ισχυρισμός είναι ο εξής. Και δέθηκε προς την κυρία Νούλα, την υφυπουργό των εξωτερικών, την αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών, όταν πήγε και στην Τουρκία και ήρθε και στην Κύπρο. Εφόσον οι Βρετανοί έχουν κυρίαρχες βάσεις, θέλουμε και εμείς ως Τουρκία κυρίαρχες βάσεις, διότι εμείς έχουμε ένα περισσότερο πλεονέκτημα
αυτό του τουρκικού πληθυσμού, τον οποίο ο ίδιος στην Κύπρο θέλει να προστατεύουμε. Ναι. Τώρα τι έγινε, ξέρεις, στο Μον Πελεράν. Αυτό που έγινε ήταν η τουρκική πλευρά ζητούσε να μεταφερθεί η όλη συζήτηση του Κυπριακού σε μια πενταμερή διάσκεψη, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητούνταν οι χάρτες σε ένα πάρε-δώσε μαζί με τα θέματα των εγγυήσεων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε συνεννόηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είπαν το εξής, ότι για τα θέματα των εγγύσεων δεν συζητά η Κυπριακή Δημοκρατία, συζητά η ελληνική κυβέρνηση. Εφόσον δε δεν τα βρήκαν ούτε καν στα κριτήρια, διότι η τουρκική πλευρά δεν έδινε την μόρφου και επέτρεπε μόνο επιστροφή προσφύγων από τις 200.000 μόνο τις 70, η όλη διαδικασία οδηγήθηκε σε ναυάγιο, σε κατάρρευση. Και τώρα προσπαθούν να γίνουν κάποιες μαλάξεις. Η κατάρρευση δεν θα είναι, Γιάννη, τι βλέπεις να δοθεί στις 4 Δεκεμβρίου, εάν συναντηθούν Τσίπρας και Ερντογάν. Βλέπεις να ξαναρχίζουν οι συζητήσεις. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι, βλέπεις? Εγώ θεωρώ ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες θα είναι εγκληματικό εάν ξαναρχίσουν, διότι είναι πρόσφορο το κλίμα στην Ευρώπη. Θα σας αναφέρω κάτι πολύ απλό. Όταν ερωτήθηκε σήμερα στη συζήτηση ο ηγέτης των φιλελευθέρων, ο οποίος διακατέχεται στο παρελθόν από ένα φιλοτουρκικό πνεύμα, καλά, εσείς οι φιλελεύθεροι ζητάτε τώρα αναστολή των ενταξιακών διαδικασιών, όταν πριν από 6 μήνες, πριν 1 χρόνο, πριν 4, πριν 5 χρόνια, είσαστε υπέρμαχοι της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και είπε, ναι, ήμουν, αλλά δεν είμαι πλάκας. Κύριε Γελουρίδη, αυτό είναι. Εξήγησε τι εννοεί. Μπορώ να δω την πραγματικότητα και τι είναι σήμερα η Τουρκία και πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργεί τόσο στους ίδιους τους πολίτες της, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν εκδημοκρατικοποιηθεί, τότε δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Κύριε Χαράλαμπη, πώς ολοκληρή η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται την Τουρκία και δεν τη φοβάται η μικρή Κύπρος? Γιάννο, η κατάληξη ποια μπορεί να είναι? Η κατάληξη, όπως έχει γίνει, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, η Τουρκία απειλεί με προσάρτηση, έτσι, εάν καταρρεύσουν οι διαδικασίες. Η προσάρτηση, όπως μου έλεγαν σήμερα και οι τεχνικράτες εδώ στις Βρυξέλλες... Λίγο σύντομα, μονάχα, Γιάννο, γιατί μας κυγάει το ρόλο. Ναι, ναι. Θα είναι μπούμερακ για την Τουρκία, για τον απλούστατο λόγο ότι στην Ευρώπη υπάρχει αρνητικό κλίμα και δεύτερο υπάρχει το προηγούμενο της Κρυμαίας. Από την άλλη πλευρά, η Αθήνα και η Λευκοσία έχουν μία διέξοδο. Δηλαδή να καταγγείλουν την Τουρκία για την επιθετική της πολιτική, που είναι αυτονόητο πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη νέα κυβέρνηση, των Ρεπουμπλικανών. Συνεπώς, και το δεύτερο είναι η συμμαχία μαζί με το Ισραήλ, και πρέπει να αποφασίσουν Κύπρος και Ελλάδα ότι επιστρέφουν στις αρχές του Φουκυδίδη και του ρεαλισμού και όχι στις αρχές του εξευμενισμού και του κατευνασμού, ο οποίος έχει αποδειχθεί αποτυχημένος παταγωγός, ειδικά ψεύστο Μον Πελεράν. Κύριε Γιάννο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Να είστε καλά. Για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε αμέσως σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.